Αυτό εδώ είναι ένα Ford Fiesta Rally Cross, το ένα και μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Ανάβαση ψάθας, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οδηγός του, σε λίγο θα το δούμε να βάζει φωτιά στην άσφαλτο. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας, λίγο πριν ξεκινήσει η ανάβαση. Θα συναντήσουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο να μας μιλήσει λίγο για το αυτοκίνητο, το οποίο χτίζεται τα τελευταία 2 χρόνια σε συνεργασία με την M-Sport. Μάριος Ηλιόπουλος, πρωταθλητής Ελλάδος τα τελευταία χρόνια στις αναβάσεις. Πόσα χρόνια παίζεις στο πρωτάθλημα? Αρκετά. Είσαι χάσει. 12, 14. Τώρα εμφανίζεσαι με ένα αυτοκίνητο για πρώτη φορά. Ford Fiesta Rally Cross, σωστά? Το οδήγησα 3 γύρους στα Μέγαρα και χθες 2 σκέλη. Πώς το είδες? Καλό, αλλά οτιδήποτε είναι καινούριο έχει τις παιδικές ασθενείς. Πες μας λίγο για αυτό το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε ξαναδεί αντίστοιχο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ναι, είναι παγκόσμιο αυτοκίνητο. Ο φίλος μας ο Μελέτης, το όνειρό του. Το οποίο το κάναμε πραγματικότητα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και διακαεί πόθο να τρέχω στους ελληνικούς αγώνες. Για ποιο λόγο? Τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει φαγωμάρα, γιατί υπάρχει η ομοσπονδία η οποία δεν ακούει, το παίζουν εξερόλες. Εγώ δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ, γι' αυτό και έφυγα από το σύνδεσμο. Βέβαια είμαι παρόν και ειδικά σε θέματα ασφάλειας, τα οποία όλοι πρέπει να θα κοιτάξουμε, θα πρέπει να μην υπάρχουν εκτόσεις. Τώρα για το αυτοκίνητο, σιγά σιγά θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του. Κόσμημα είναι πάντως, εγώ έτσι που το βλέπω τώρα, ή όσοι είχαν τη δυνατότητα να το δουν στις τεχνικές δοκιμές, είναι ένα πραγματικό κόσμημα. Δηλαδή, κόσμημα πράγματι, και στην Ελλάδα έχουμε φέρει πρωτοπόρα αυτοκίνητα από την τρέλα μας. Δεν είσαι ασχοληθείς με κάτι πιο σοβαρό? Και αυτό σοβαρό είναι. Γιατί και η τρέλα μας, όπως το είπες, είναι σοβαρή. Άρα το παραδέχεσαι. Πολύ κάρμπον. Φτύστο. Φτού, φτού. Και ένα φτού ακόμα. Φτού. Έτσι. Τιμότερο φοράει. Σήμερα είναι, πρέπει να είναι 650. Είναι, έχεις τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου να προγραμματίσεις και να... Τι λες τώρα, είμαστε λίγο σε ομίχλη. Πόσο δύσκολο να οδηγήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Πολλοί νομίζουν το βλέπουν απ' έξω και νομίζουν ότι είναι εύκολο. Ναι, πάντα έτσι λέγαμε. Αλλά όταν κάθεσαι στη θέση του οδηγού είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ναι, ειδικά σε στενά κομμάτια όπως είναι εδώ, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν νιώθεις και τόσο γενικά, δεν είναι κάτι το οποίο σε δυσκολεύει, σε ζορίζει. Τι σκέφτεσαι λίγο πριν φύγεις, λίγο πριν πατήσεις τέρμα τον γκάζι? Τρέχω την ανάβαση του μυαλού μου. Βασικά ζεσταίνεται ο κινητήρας. Μάριος Ηλιόπουλος ετοιμάζεται για να μπει στο αγωνιστικό μπάκετ και σε 10-15 λεπτά φεύγει για την εκκίνηση.
όλα γίνονται όταν θες να κάνεις κάτι πανίσχυρο. Ναι, όντως, άμα θες να κάνεις πάνω αυτό το πανίσχυρο, μας κάνανε και εμάς πανίσχυρους. Είμαστε κι εμείς πανίσχυροι, ναι, και να κάνουμε και τους υπόλοιπους πανίσχυρους. Ήταν αυτό που είδαμε μέσα. Φίλε, ήταν όντως πανίσχυρο και ανεπανάληπτο. Πανίσχυρο, πολύ ισχυρό. Πώς το έκανες πανίσχυρο. Είδες, όλα γίνονται όταν θες να κάνεις κάτι πανίσχυρο. Ναι, όντως, άμα θες να κάνεις αυτό το πανίσχυρο, μας κάνει και εμάς πανίσχυρους. Να γίνουμε πανίσχυροι, ναι, και να κάνουμε και τους υπόλοιπους πανίσχυρους. Ωρε φίλε, τι πανίσχυρη ιδέα ήταν αυτή. Ναι.